είμαστε λοιπόν και μετά από τις ισχυρές πιέσεις και τα comments κάτω που μας γράφατε, κορίτσια, κάντε βίντεο για το Survivor! Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε! Βεβαίως, και θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Πώς θα ήταν για το Survivor αν για παίχτες του είχε στη μία ομάδα YouTubers και στην άλλη ομάδα viewers, δηλαδή εσάς? Πώς? Ας μεταφερθούμε στον Άγιο Δομήνικο. Πάμε λοιπόν! The Survivor, διαφορετικό από τα άλλα. Σε περίπτωση που κερδίσει κάποιος YouTuber, το έπαθλο θα είναι 100.000 συνδρομητές για το κανάλι. Αν όμως κερδίσει κάποιος viewer, αναλαμβάνει να γίνει manager του αγαπημένου του YouTuber. Πάμε να γνωρίσουμε τους παίχτες του Survivor, ξεκινώντας από τους YouTubers. Έχουμε ταξιδέψει σε τόσες χώρες. Ο Άγιος Δομήνικος δεν μπορεί να μας τρομάξει. Hello everybody! Έχω πάει με 4.000 subscribers από τις 50.000. Νομίζω ήρθε η ώρα να κατακτήσω και το κοινό του Άγιου Δομήνικου της Γλυφάδας. Στον χώρο της κομμωδίας, ένα χώρο ανθρωπρατούμενο και κατάφερε να επιβιώσει. Αυτό θα κάναμε στο Survivor. Ζωή σε λόγο μας. Πρόσφατα πήγα στην ομάδα των YouTubers. Είμαι ο Αλέξανδρος Μαλιάτσης και θα γίνει του Σφωνιού, μακές. Θα γίνει του Σφωνιού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ, ο άνθρωπός σου. Έχω νικήσει τόσα παιχνίδια που, ξέρεις τι, άλλο ένα παιχνιδάκι εδώ πέρα δεν θα με χάλαγε. Στρέψα, για να μείνω, είμαι δυνατός, είμαι δούρβας, κανένας δεν μπορεί να μακρύσει, κανένας. Είμαι ο Ρέστης και ήρθα να κάνω τους Θεσσαλονικείς YouTubers που θαυμάζω υπερήφανος. Όταν θέλω κάτι, κάνω τούκου 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 τα μπαλάκια, θα δείτε αστεράκια. Είμαι η μοναδική γυναίκα που μπορεί να κερδίσει και να διευθύνει μόνη της ένα κανάλι. Έχω μάθει να βουτάω στα άδειτα του YouTube. Ο ανταγωνισμός δεν με τρομάζει. Ήρθα να κερδίσω και να γίνω η νούμερο 1 YouTube manager των beauty bloggers. Με δουλειά και επιμονή καταφέρνω όλους τους στόχους. Το σημερινό δώρο λοιπόν θεωρώ ότι το χρειάζεστε πιο πολύ από όποιο έπαθλο έχετε πάρει μέχρι σήμερα. Θα σας αποκαλύψω το σημερινό δώρο. Μπράβο! Ευχαριστώ, Θεέ μου! Σε ευχαριστώ! Πασατέπο, ρε παιδιά! Ναι, ρε μαλάκες μου! Πόσο γέρο έχουμε να φάμε! Μπορώ να κυλάω τα μπουκάλια και βαρύδα! Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν το πιστεύω. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσω. Είναι καλά πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πασατέπος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το έπαθλο είναι τεράστιο. Είναι γιγαντοτεράστιο. Τιτανοτεράστιο θα έλεγα. Ναι, το αγώνισμα είναι δύσκολο. Θα χρειαστεί να τα απεξέλθουμε, να δώσουμε το 110% του εαυτού μας. Ναι, ρε μαλακές! Θα φάμε! Όχι! Ρε πούστη μου, γαμώτο! Πάει ο Πασατέπος! Αλέξανδρε, δεν θα φας κανένα λιόσπορο, ρε μαλάκα. Έχει γέλιο εδώ πέρα. Πέρα, ρε μαλάκα, φας κανένα λιόσπορο. Δεν θες λιόσπορο, ρε φίλε, είναι ωραίοι. Θα σου κάνω εγώ subscribe, έλα, ρε. 6 hours later. Καταρχάς, κοίτα με στα μάτια. Άκουμε λίγο, μη με τσαντίζω. Ένα πράγμα έχω μάθει από την οικογένεια του Comedy Lab, να κάνω προσευχή για να παίρνω περισσότερους subscribers. Αυτό θα το σέβεσαι, δεν το κορυδεύεις. Αγόρι μου, το λιόσπορο τον έφαγες, το λιόσπορο. Άκουμε λίγο. Το λιόσπορο. Προσευχή, δεν την κορυδεύεις. Το λιόσπορο. Την προσευχή, δεν την κορυδεύεις, σου λέω. Έφαγες, μαλάκα, το λιόσπορο. Τον έφαγες. Σιγαμίσω, ρε μαλάκα. Two hours later. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Δεν καταλαβαίνω, μήπως να αφοσιωθούμε στο παιχνίδι και να μην κάνουμε μαλακίες και να μην δημιουργούμε YouTube drama. Ο Θεά, θα σέβεσαι. Εμείς οι νέοι YouTubers στείλουμε αίμα για να πάρουμε συνδρομητές. Μη μ' ακουμπάς. Να σου πω subscribe, έχεις κάνει. Έχω κάνει, ναι. Τι είμαι αυτό. Θες να σου κάτσω να ηρεμήσεις, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργήθηκε το θέμα. Πιστεύω ότι είναι ένα στημένο YouTube drama και όλοι χώνονται απλά για να πάρουν συνδρομητές. 3, 2, 1, τώρα! Τα πράγματα θα δυσκολεύουν όσο περνάει ο χρόνος.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται η Λίδα που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό και μόνο χαλό του everybody ξέρει να λέει να σε κερδίζει στο αγώνισμα του κοψίματος των κρεμμυδιών. Ποια η Λίδα με τον κόλο τον τόσο! Με την κοπέλα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά θεωρώ ότι το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να βλογκάρει και αν αλλάξει δουλειά καλύτερα να πάει να δουλέψει στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Δηλώνω ότι με την αφαιρετική μέθοδο ψηφίζω την Ελισάβετ 276. Για αυτή την εβδομάδα η υποψήφια που δείχνει είναι η Ελισάβετ. Μισό λεπτό. Να πω κάτι. Δεν έχουμε πει τα λέμε όλα στην ομάδα. Δηλαδή μου λες ότι απλά με ψηφίζεις έτσι επειδή πατάω ένα dislike από τον Girls One Map. Γιατί είσαι τόσο σίγουρος? Απλώς η Ελισάβετ κάνει τα λιγότερα like σε βίντεο πολλών YouTubers και το έχω παρατηρήσει. Άρα επιμένω με την αφαιρετική μέθοδο Ελισάβετ 276. Αυτό ήταν για σήμερα. Εσείς μπορείτε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια με ποια ομάδα είσαστε, με τους YouTubers ή με εσάς τους viewers. Ναι. Okay, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ναι, πείτε μας λοιπόν. Και αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like από κάτω, να μας γράψετε ό,τι θέλετε στα σχόλια, να το κάνετε ένα share και αν δεν έχετε κάνει ήδη subscribe σε τούτο το κανάλι, μην το σκέφτεστε, κάντε τώρα. Και να κάνετε subscribe και στα κανάλια όσων συμμετείχαν, φυσικά τους ξέρετε, αν όχι τους έχουμε όλους κάτω στην περιγραφή. Τους ευχαριστούμε, μέχρι το επόμενο βίντεο,